Σύμφωνα με την αστυνομία, η καταγγελία έγινε από Ρώσο, Υπήκο ο οποίος είναι φιλοξενούμενος Κύπρι, που λείπει στο εξωτερικό. Άγνωστος ή άγνωστης ήρθα στην οικία όπου διαμένει στο Ζύγι και έκλεψαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα, επώνυμε τσάντες και πορτοφόλι, χρυσό βραχιόλι και άλλα αντιμαλφή, συνολικής αξίας 10 περίπου χιλιάδων ευρώ. Ο Ρώσο επέλεξε το Ζύγι μαζί με την οικογένειά του για να περάσουν τις διακοπέ του μετά από πρόσκληση επιστήθιου φίλου του. Μέλη τη αστυνομία μετέφυγαν στη σκηνή και άρχισαν έρευνε, και από τι εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η οικία δεν διέθετε κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση και σύστημα συναγερμού. Τα κλαπέντα αντικείμενα και τη μαρφή δεν καλύπτονται από ασφάλεια. Οι ανακρίτες εκτιμούν ότι οι δράστες γνώριζαν πολύ καλά τον χώρο αλλά και την αξία των κλαπέντων. Εκπρόσωπος τη αστυνομία μα ανέφερε ότι οι δράστες άφησαν σημαντικά τεκμήρα στη σκηνή που θα βοηθήσουν στην εξυχνίαση τη υπόθεση.